Δηλώσεις σχετικά με το ποιον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου προτιμά ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, έκανε ερωτηθείς μετά το πέρας του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού στον Ιερό Ναό Αγία Σοφία, στο Νέο Ψυχικό, γύρω από το θέμα της πληρώσεως της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου. Τόσο ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πάτερ Θεόκλητος Λαμπρινάκος, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, όσο και ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός και Αμέτης, πρώτος σύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αρμιλού, αποτελούν πρόσωπα κατάλληλα για τη διαπίμανση των Ιερών Μητροπόλεων, Σταγών και Μετεωρητών και Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου αντιστοίχως. Προσωπικά οι υποψηφιότητές τους με βρίσκουν σύμφωνο. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος δημοσίως παίρνει θέση για τους υποψηφίους κληρικούς, βάζοντας τέλος στα σενάρια και την παραφιλολογία διαφόρων εκκλησιαστικών κυκλών. Σύμφωνα πάντα με το Ορθοδοξία Info για την Μητρόπολη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, ενδιαφέρεται και ο Άγιος Θεσσαλονίκης Μητροπολίτης Άνθιμος, αφού προσπαθεί για μια ακόμα φορά να προωθήσει έναν δικό του άνθρωπο. Και ενώ όλα δείχνουν να έχουν πάρει το δικό τους δρόμο, ο 83χρονος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, πιστός στην τακτική του, να κατεβάζει δικό του υποψήφιο σχεδόν σε κάθε εκλογή Μητροπολίτη που αφορά την Μακεδονία, αποφάσισε να επαναφέρει την υποψηφιότητα του δικού του πρωτοσύγκελου Αρχιμανδρίτη Στέφανου Τόλιου, τον οποίο είχε επιχειρήσει να προωθήσει ξανά λίγο καιρό πριν στη γειτονική Μητρόπολη Καλαμαριάς. Παρά το γεγονός πως οι Μητροπολίτες σέβονται και τιμούν τον τρίτο στην ιεραρχία μετά τον Αρχιεπίσκοπο, δεν είναι λίγοι αυτοί που δηλώνουν κούραση από τις συνεχείς παρεμβάσεις του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στις εκλογές.